Είμαι περίεργη να ακούσω το κόνσεπτ σου μετά. Ναι. Να ακούσουμε και την Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε, Ιβόν. Λοιπόν, μου αρέσει αρχικά που έχεις τόσες πολλές γούνες σε τόσο πολλά χρώματα και τις βλέπουμε συνέχεια και θέλω να σας πάρω. Πρώτον αυτό. Θα σου πω τι δεν μου αρέσει. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν κουστούμι, θα μου άρεσε να ήταν λίγο πιο φαρδί το παντελόνι. Και να έχει, ξέρεις, την κλασική γραμμή του κουστούμιου που είναι λίγο πιο φαρδί. Σε μίσανε και σένα στα κόλπα του, Αλεξάνδρα. Όχι, ρε, από την αρχή εμένα μου άρεσε να έχει τα κουστούμια. Ξέρεις, να είναι λίγο πιο η γραμμή του. Να μην κολλάει τόσο πολύ στο σώμα. Ενώ το πάνω μέρος είναι πολύ σωστό. Μόνο στο κάτω. Ίσως επειδή έχει και εσύ τις καμπύλες, έτσι πιο juicy. Λοιπόν, και επίσης έχω να σου πω ότι έβαλε τον άντρα μου στην Αγγλία να μου αγοράσει το ίδιο κουστούμι. Και έρχομαι εδώ και το βλέπω σε σένα. Σε πρόλαβα. Και έχω γίνει έξυπνη. Σε τέτοια γραμμή, ή το έχει πετύχει σε άλλη. Στην ίδια γραμμή. Είναι σχεδόν το ίδιο παιδί μου και το κουβάλλει ο άνθρωπος από την Αγγλία. Και μου το πρόλαβε. Είχε σκοπό και εσύ να το φορέσει εδώ, δηλαδή. Στην άλλη εβδομάδα. Γιατί είχα φτιάξει ήδη τα κόνσεπτ. Μάλιστα. Κοίτα να δει τι γίνεται. Μπαίνει η μία στο μυαλό τη άλλη εδώ πέρα. Ιωάννα, πριν το παιχνίδι φορούσε έτσι έντονα χρώματα. Ναι, γούνε τρελαίνουμε. Κοίτα, όλα μαζί τα έντονα χρώματα όχι, αλλά ένα έντονο χρώμα το φορούσα. Εντάξει. Και τώρα εδώ τα βάζει και όλα μαζί, δεν πειράζει. Αλεξάνδρα, μπορεί να είσαι μεγάλο κακό. Θα δούμε τώρα τι βαθμού θα πάρει το κοστούμι που θα βάζει.